Για την Γεωργία Σουλιώτη, οι υπεύθυνοι καταστήματος έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την τελευταία φορά που ανέβαζε ρολά στο κατάστημα που εργάζεται στη Νέα Σμύρνη. Έχουμε έρθει να τακτοποιήσουμε το κατάστημά μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να υποδεχθούμε τους πελάτες. Μαζί με συναδέλφους της έντυναν τις κούκλες στις βιτρίνες, γέμιζαν τα ράφια με ρούχα και καθάριζαν σχολαστικά όλους τους χώρους, φυσικά και τα δοκιμαστήρια. Στη σημεία του καταστήματος τοποθετήθηκαν διαθέσιμα προς χρήση για υπαλλήλους και πελάτες γάντια, αντισηπτικά και μάσκες. Από Δευτέρα, τα καταστήματα που ανοίγουν θα λειτουργούν κατά από συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής. Οι πελάτες θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου ο ένας από τον άλλο, η χρήση μάσκας και γαντιών από όλους θα είναι προαιρετική, ενώ τα ασανσέρ θα χρησιμοποιούνται με έως 40% πληρότητα. Θα βάλουμε κάτω τις γραμμές για να μην μπορούν να κρατάνε αποστάσεις πελάτες ανά 2 μέτρα. Μόλις έχουμε βγει από το δοκιμαστήριο, τελικά το μπλουζάκι που δοκιμάσαμε στο «Δεν θα το αγοράσουμε». Κυρία, εγώ σας το δίνω, τι θα το κάνετε? Θα το πάρουμε, θα το ατμίσουμε. Όλο το μπλουζάκι. Μετά θα το αφήσουμε για 4-5 ώρες περίπου στην αποθήκη μας. Εμείς περνάμε αρκετές ώρες εδώ μέσα με αυτά τα προϊόντα. Οπότε η σωστή υγιεινή και απολύμανση ξεκινάει και για εμάς τους ίδιους. Από Δευτέρα 11 Μαΐου ανοίγουν μεταξύ άλλων καταστήματα οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ένδυσης, υπόδυσης, επίπλων και καλλιντικών. Όλα τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10 το πρωί με διευρυμένο ωράριο, εκτός από τα χρωματοπολία, τα καταστήματα υδραυλικού και ηλεκτρολογικού υλικού που θα είναι ανοιχτά από τις 7. Στη Θεσσαλονίκη, έμποροι ετοιμάζονται περιοδώς να ανεβάσουν ρολά και να υποδεχθούν από Δευτέρα και πάλι το αγοραστικό κοινό της πόλης. Περιορισμοί θα ισχύουν για τον μέγιστο αριθμό υπαλλήλων και πελατών που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στο εσωτερικό ενός εμπορικού. Έως 20 τετραγωνικά ο μέγιστος αριθμός είναι τα 4 άτομα. Έως 100, 4 άτομα που θα προσαυξάνονται ανά ένα για κάθε 10 τετραγωνικά μέτρα. Για άνω των 100 τετραγωνικών, 12 άτομα που θα προσαυξάνονται ανά ένα για κάθε 15 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, σε ένα κατάστημα 50 τετραγωνικών δεν θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα περισσότερα από 7 άτομα. Με την επιτυχία που ξεπεράσαμε την οικονομική κρίση, να δούμε την αγορά να επαναλειτουργεί και να δούμε την οικονομία να αναπτύσσεται. Η πλειονότητα των εμπόρων και επιχειρηματιών θα πάρουν τα ανάλογα μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία. Δεν ανοίγουν ακόμα εμπορικά κέντρα τύπου Mall, που έχει ανακοινωθεί ότι θα ανεβάσουν ρολά την 1η Ιουνίου.